Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαστε εδώ σε άλλη μια προεκλογικού κλίματος εκπομπή. Έχουμε μπροστά μας εκλογές της 21ης Μαΐου. Ο καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο της Αμερικής Τηλεόρασης δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις για τους μόνιμους κατοίκους της ΣΑΜΟ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εάν κάποιοι από εσάς προσθεθήκατε στο εκλογικό μας σώμα την τελευταία τετραετία, καλεσμένος στο στούντιο της Αμερικής Τηλεόρασης είναι ο υποψήφιος του Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος, επί 4 χρόνια, 5 χρόνια, ζητώ συγγνώμη, 5 χρόνια δήμαρχος του ενιαίου Δήμου ΣΑΜΟ και υποψήφιος ξανά στο παρελθόν με την Νέα Δημοκρατία ως υποψήφιος βουλευτής, υποψήφιος στις ευρωεκλογές του 2019, ο οποίος μάλιστα πήγε και σε πολύ καλή θέση, να πω. Έτσι, σε μια παρατήρηση, κύριε Αγγελόπουλε. Και χάρη στη συγγνώμη, και ευχαριστώ για την υποδοχή και χάρη στην υποστήριξη του νομού, όπου οι συμπατριώτες μου με εξέλεξαν πρώτο, με διαφορά από τα φαβορή. Κατάφερα και είμαι δεύτερος αναπληρωματικός μέχρι την λήξη της περίοδου που είναι το Μάιο του 24 και είμαι ακόμα ευγνώμων γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή. Συγγνώμη, σε διακόψα. Όχι, δεν με διακόψατε. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινή, σκεφτόμουν πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε, αλλά. Έχετε μια πολιτική παρουσία στο νομό, 20ετή, παραπάνω, είναι 23 χρόνια τώρα που έχετε μια συνεχή πολιτική παρουσία, είτε απόλυτα ενεργή ως δήμαρχος ή υποψήφιος σε κόμμα, αλλά ακόμη και σε αυτή την περίοδο που δεν ήσασταν εδώ, το αποτύπωμά σας φαινόταν σε αρκετές περιπτώσεις. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Μιχάλη Αγγελόπουλο, τι περιμένει από αυτές τις εκλογές, προσωπικά τι περιμένει από αυτές τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας? Καταρχάς, την ασχόλησή μου με τα σαμιακά πράγματα, πέρα από την καταγωγή και από αυτή τη βελούδινη, εμείς οι ανήκοντες στη σαμιακή κοινωνία εκτός ΣΑΜΟΥ, άποψη, αίσθηση που έχουμε και κυρίως επαφή με τον νησιωτικό χώρο και με την πατρίδα μας, είναι και μια δέσμευση ηθική. Από τη στιγμή που πρωτοήρθα εδώ σε παιδική ηλικία και αφού οι γονείς μου είχαν πατρευτεί στην Αγία Ζώνη Λαμαρής, εκεί που είναι το σπίτι, το οποίο όπως θυμάστε απήχε 1,2 χιλιόμετρα από το παλιό hot spot, με ό,τι σημαίνει αυτό, μου δημιουργήθηκε αυτή η έντονη επιθυμία προσφοράς. Θα μου πεις και άλλοι τον νιώθουν αυτό, γιατί θέλουν να προσφέρουν. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα, μπορεί να είναι και μια ειδικού τύπου δέσμευση που προέρχεται από αυτή την ηθική διάσταση μιας καταγωγής. Και από την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι η πολιτική, γι' αυτό και ασχολούμαι και θα απαντήσω αμέσως στο ερώτημα, είναι και μια πρόταση βελτίωσης του ατόμου και του κοινωνικού συνόλου. Ανεξάρτητα αν τηρείται ή δεν τηρείται ή αν κάποιοι υποστρέφουν και δημιουργούν άλλες καταστάσεις. Τι περιμένω? Περιμένω μια εκλογική νίκη της Δημοκρατίας, όχι γιατί υποχρεωτικώς πρέπει, γιατί νομίζω ότι στην εποχή που ζούμε η συνέχιση μιας σταθερότητας και μιας στερεότητας σε πράγματα όπως στο διεθνές επίπεδο ασφαλείας και κοινής άμυνας είναι πολύ σημαντικά. Μια αποκατάσταση κάποιου πρόοδος μάλλον, ενός αναπτυξιακού επιτεύγματος που μπορεί να προκύψει, παρότα κενά που παρατηρήθηκαν, δεύτερον, και τρίτον, το στοιχείο εκείνο που μπορεί να αναβαθμίσει τη ΣΑΜΟ, την Ικαρία και τους Φούρνους ποιοτικά και εξωστρεφώς, εντός και εκτός. Προσωπικά, περιμένω εκλογή. Περιμένω εκλογή υπό την έννοια ότι όλοι οι υποψήφοι μάχονται για την εκλογή τους. Ένα. Υπό την έννοια ότι ξέρω τα θέματα καλά, ότι έμαθα από εσάς και μέσω ημών, αλλά και από μόνος μου, πράγματα που δεν ήξερα, προβλήματα που χρόνιζαν, θέματα που ζήσαμε μαζί την επίλυσή τους, με συνάφεια και συνέργειες, αλλά και συναντιλήψεις στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ενιαίου Δήμου ΣΑΜΟ. Στην παρένθεση αυτή πρέπει να ομολογήσω ότι οι συνθέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο ΣΑΜΟ και οι ομοφωνίες, που ήταν μια δύσκολη πραγματικότητα, επιτεύχθηκαν σε ένα σημαντικό βαθμό και δεν διαταράχθηκε η ταλανιζόμενη κοινωνική συνοχή. Το κρατήσαμε όλες τις παρατάξεις μαζί και δεν είναι μόνο θέμα δικό μου ή της δημοτικής παράταξης που προσωπούσα. Και ο παλιός δήμαρχος, ο Στέλιος Τάνος και όλοι και οι παρατάξεις λειτουργήσαν θετικά σε αυτό. Και το καταθέτω όχι επειδή τώρα με έχετε καλέσει, αλλά επειδή έτσι είναι τα πράγματα.
Και το τρίτο, πιστεύω ότι μπορώ να εκπροσωπήσω ως πολιτική επιλογή συγκεκριμένη το νομό μια αξιοπιστία. Δηλαδή, έχω μια γνώση και μια εμπειρία που μπορεί από την αυτοδιοίκηση ή από την περιφέρεια του Μαγιονοστράκης ή από το Υπουργείο Εσωτερικών με τον Γραμματέα Αυτοδιοίκηση, Γραμματέα Μεταρρύθμιση Διοικητική, είτε ως δήμαρχος, και είτε τώρα εκλεγμένο στην ΚΕΔΕ ομόφωνα ως επικεφαλής του Επιστημονικού Συμβουλίου, να παρακολουθώ τα θέματα που εισάγονται πέρα από τις προτάσεις και το κοινοβουλευτικό έργο με μια συνέπεια και χρονική προσαρμογή τέτοια που να γίνουν πράγματα. Εμείς είμαστε στο κοινοβούλιο, θα είμαστε βοηθοί εκπληρώσεως του έργου της κυβέρνησης αλλά και της αυτοδιοίκησης. Να είμαι ειλικρινής, εάν δεν είχα αυτή την αυτοδιοίκητη εμπειρία, δεν θα ήθελα να κατέβω. Το λέω επειδή πιστεύω ότι μπορεί. Είχατε κατέβει όμως στο παρελθόν, χωρίς να έχετε αυτή την εμπειρία. Μα αυτό και με βοήθησε να κάνω το ανάποδο βήμα. Δηλαδή, από υποψήφιος να κατέβω δήμαρχος, χάρη στην ετοιμιγωρία των πολιτών, πιστεύοντας ότι αποκρίθηκα στο καθήκον μου, με όλες τις ελλείψεις, αλλά και τα καλά που κάναμε, και δεν κάναμε και λίγα καλά. Και τώρα να επανέρχομαι σε αυτή τη θέση του υποψηφίου, προσπιζόμενος μια παράταξη. Τα καλά στοιχεία της οποίας, η ιδεολογία της υπερασπίζομαι, τις ευρωπαϊκές αξίες υπηρετώ, αλλά επισημαίνω και τα κενά τα οποία υπάρχουν ως οφείλω προερχόμενος ή ανοίγοντας σε μια τοπική κοινωνία και σε μια ευρύτερη κοινωνία της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία θα επανέλθουμε μετά και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά ήθελα λίγο να πάμε λίγο στο γενικότερο, γιατί δεν είναι και απεριόριστος ο τηλεοπτικός χρόνος. Έχει να έρθει, έρχεται αντιμέτωπη σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία που διενεργούν τα κόμματα με θέματα όπως είναι η διαχείριση του COVID. Υπενθυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία κατηγορείται ότι υπέδειξε υπερβολική αυστηρότητα σε ό,τι αφορά στους ανεμβολίαστους υγειονομικούς. Μπαίνουν θέματα ασφάλειας και αυλεψίας ή μέχρι και δόλου για ορισμένους σε ό,τι αφορά στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Μπαίνουν θέματα που έχουν να κάνουν με θεσμικά πράγματα, όπως οι παρακολουθήσεις και ότι ο Πρωθυπουργός και στο θέμα των παρακολουθήσεων αλλά και σε μια σειρά άλλα θέματα, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, έχει επιλέξει να προτάξει το ότι δεν γνώριζε ότι γινόταν κάτι. Γενικότερα αντιμετωπίζει κάποια θέματα τα οποία έχουν φύγει από τη σφαίρα της οικονομίας και είναι περισσότερο στην θέμα της κοινωνίας. Οι χαρακές αυτές που δημιουργήθηκαν από αυτά που σωστά αναφέρατε και είναι ατυχή γεγονότα περιστατικά αλλά και προσδεσμένες ευθύνες και με βάση το πόρισμα των Τεμπών στοιχεία και πράγματα, οι χαρακές αυτές που δημιουργήθηκαν, να επαναλαμβάνω, δημιούργησαν πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό δεν πρέπει να ειδωθεί μόνο του στη διάστασή του. Πρέπει να ειδωθεί ως μια διακριτή περίπτωση κακής εξέλιξης πραγμάτων μέσα σε ένα συνολικό έργο και σε μια συνολική προσπάθεια. Η ιστορία των Τεμπών πράγματι δημιούργησε κενά. Κενά, ελλείψεις, επικλήσεις επιτυχιών που δεν υπήρχαν ή και ανακοινώσεις συνεχών πραγμάτων που δεν πραγματοποιήθηκαν και λόγω του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων, γιατί μην ξεχνάμε τον καταληκτικό ρόλο της προηγούμενης κυβέρνησης, τον αρνητικό ρόλο στη σύμβαση αυτή των Τεμπών, δηλαδή στη διαχείριση του οδικού του δικτύου. Και θέλω να πω εδώ την προσωπική μου παρατήρηση ότι δεν είμαι υπέρ της ιδρυκοποίησης βασικών αγαθών τέτοιου τύπου, όπως ας πούμε το ρεύμα και το νερό, παρόλο που γνωρίζω το αντικείμενο καλά, σε τέτοια έκταση που να επηρεάζεται η κρατική παρέμβαση σε ένα σημείο που να μην μπορεί να δράσει μερικές φορές τόσο γρήγορα και αποφασιστικά. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική εντύπωση που προέρχεται και από το δημοτικό καθήκον και την περιφερειακή αποστολή. Άρα δηλαδή λέτε ότι στο θέμα της ενέργειας, ας πούμε, θα έπρεπε να έχει το κράτος να έχει επιφυλάξει αυτό τον ρόλο ρυθμιστή που δεν είχε. Ναι, έπρεπε να είναι πιο εντατικοποιημένος ο ρόλος του ρυθμιστή, γιατί προφανώς έπρεπε να προχωρήσουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να ανοίξουμε την αγορά, να δημιουργήσουμε άλλες παραγωγές και άλλες εστίες δημιουργίας σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η Αθήνα, ο Πειραιάς ή τα νησιά, τα μη δεσμευμένα, γιατί τώρα προβλέπεται και ένα έργο διασύνδεση εδώ πολύ σημαντικό. Είναι σε εξέλιξη. Είναι σε εξέλιξη, το οποίο πολύ σημαντικό είναι, θέλω να πω, να ολοκληρωθεί, όπως και τα υβριδικά έργα που έγιναν ή στο Παίζι ή γίνονται ή εξελίσσονται στην Ικαρία και η αυτοτέλεια των φούρνων. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία τώρα το κράτος έπρεπε να έχει ένα πιο ρυθμιστικό ρόλο συγκεκριμένο με βάση βέβαια την στρατηγική απόφαση ανοίγματος αγοράς. Αυτά είναι θέματα που μπορούμε να διορθώσουμε ή να εξορθολογήσουμε.
Υπό ποια έννοια? Ότι δεν θα βάλουμε, προσωπικά τουλάχιστον, δεν θα βάλουμε την πλήρη αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας πάνω από οτιδήποτε άλλο. Θα είναι με τη φέρουσα ικανότητα καθοδηγού, συν 10%, ό,τι λέει το πλαίσιο, ο νόμος, συν δημιουργία χώρων αποθήκευσης ενέργειας σε όλο τον ισχυωτικό χώρο, πάντοτε, πάντοτε αγαπητέ Μιχάλη, υπό το βάρος της ρήτας νησιωτικότητας που πρέπει να διατρέχει κάθε νομοθέτημα. 10 μέρες μετά τη συγκρότηση της Βουλής, όποτε αυτή προκύψει, θα πω λειτουργούσας Βουλής, θα είμαι σε θέση να καταθέσω το χάρτη της νησιωτικότητας, το οποίο, όπως ξέρεις καλά, δουλεύω πάνω από 8 χρόνια και μαζί με το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής. Γιατί η μόνη επιλογή που έχουμε είναι να πάμε σε ειδικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων για τα νησιά μέσα από την ίδια νησιωτικότητα. Το 2024 είναι ευρωπαϊκό των νησιών και θέματα ενέργειας και θέματα μεταφορικού συνδυνάμου, πρέπει να διευρυνθεί, και θέματα άλλων πολιτικών, δηλαδή να μειωθεί η απόσταση υπηρετικού νησιωτικού χώρου, όσο και αυτό το έχουμε πει δεκάδες φορές, παρουσιάζεται μια χρυσή τώρα ευκαιρία. Τη λέω χρυσή γιατί δεν μπορώ να βρω και κατάλληλη λέξη άλλη. Γιατί δεν γίνανε 4 χρόνια, κύριε Αγγελόπουλε, αυτά. Να σας πω, γίνανε κάποια πράγματα και γίνανε και σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, νομίζω ότι η πολιτική για τα νησιά εξελίχθηκε. Δεν θέλω να πω τα ποσά των επιστρεπτέων προκαταβολών, 39 εκατομμύρια που δόθηκαν εδώ, ναι, ή οι αποζημιώσεις, ή μάλλον οι συνεισφορές στο μεταφορικό συνδύναμο που ξεπέρασαν τα 49 εκατομμύρια σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, με τις καθυστερίες που υπάρχουν. Πιο πολύ θα σταθώ στις προσαρμογές αυτές, όταν φτιάξει μια σταθερότητα. Μετά το επόμενο βήμα είναι πιο εύκολο. Όταν καθυστερείς 5-6 μήνες όμως και δίνεις 15 μέρες πριν τις εκλογές αυτό, δημιουργεί ένα θέμα. Αυτό πρέπει να εξομαλυνθεί. Να τελειώσει. Να καταβάλλεται κανονικά στον χρόνο που πρέπει. Παρόλο που τα ποσά δεν είναι λίγα, δηλαδή τα ποσά είναι μεγάλα. Και όλα τα άλλα που πρέπει να δοθούν μέσα από την νησιωτικότητα μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ενίσχυση του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ένα μεγάλο πρόγραμμα αναπτυξιακό το οποίο δεν θα είναι αυτοτελές όπως λένε διάφοροι και λένε CAM, σχέδιο, είναι τσάμου, την καρδιά της Φούντ, ή δεν είναι ενταγμένο ως διάγραμμα βένιο μέσα στο σύνολο της ιδιωτικής προσέγγισης και στην περιφέρεια Βορειοαιγαίου και στο κράτος. Οι Δήμοι, εξάλλου, Μιχάλη, που σας έχουν ξαναπεί, διεκδικούν 2 δις αυτοτελώς από το καινούριο ΕΣΠΟ. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν εδώ, που έχουν περάσει 2 χρόνια, τι κάνουμε με αυτό. Και το ρωτάω όπου και να πάω, ας πούμε, στο Συμβουλίο, το ζητάω μόνο από τον τόπο μου εδώ. Αυτό λοιπόν πρέπει να δοθεί το δικαίωμα στους Δήμους να προτείνουν οι ίδιοι και να μην κυνηγάνε χρήματα από πίσω. Απλώς και μόνο επειδή υπάρχει διαθέσιμο κονδύλι. Θυμάστε, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Εδώ θέλει αυτό το σχέδιο, το οποίο αρχίσαμε και υλοποιήσαμε σε ένα ποσοστό σημαντικό στον ενίο Δημοσάμου, να διαχυθεί παντού. Δεν εκπροσωπώ κάποιο αλάθητο, έτσι. Νομίζω ότι δεν έχει γίνει στο αλάθητο. Όχι, λοιπόν, αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, οι ελλείψεις που μου παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία ήταν συγκεκριμένες, τα επιτεύγματα πολλά. Να σας πω μόνο ότι όταν σηκώθηκαν 6 ερωθούμενα τουρκικά και παραφίασαν τον αέριο χώρο της Κύπρου, 8 Ισραηλινά σηκώθηκαν αμέσως από τις βάσεις, έκαναν μια βόλτα και έστειλαν προειδοποίηση. Εδώ και 2,5 χρόνια δεν έχει πλησιάσει το τουρκικό ερωθούμενο. Θα μου πείτε τι σημαίνει Κύπρος. Σημαίνει ελλαδικό ενιαίο χώρο. Σημαίνει προστασία των νησιών. Mm-hmm. Σημαίνει εδώ. Σημαίνει παρουσία. Δηλαδή όλα αυτά που έγιναν σε διεθνείς συνεργασίες, αμυντικές συνεργασίες και συνεργασίες βάθους, εμπορικές και όχι μόνο, με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με την Ιταλία, με την Αλεξανδρούπολη κυρίως, ως κόμβο και όχι ως συνεργασία μόνο με το πολιτείων Ελλάδος, αυτά αποτελούν επιτεύγματα σύν η ασφάλεια των συνόρων. Ζούμε κακώς ή καλώς στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και της Ελλάδας. Δεν μπορούμε αυτό να το δούμε γενικά. Είπα, συγγνώμη, είπα μαθηγό. Χρειάζεται αυτό που χρειάζεται είναι ο κόσμος να ακούει εσάς και όχι να ακούει εμένα. Αυτό είναι προφανές. Εγώ θέλω όμως να φέρω κάποια ερωτήματα τα οποία τα βάζει ο κόσμος. Τα βάζουν ενδεχομένως, ίσως να μην, μάλλον δεν τα βάζουν από θέμα πολιτικής ευγένειας ή επίσημα τουλάχιστον οι συνυποψήφιοι σας, είτε στο ίδιο ψηφοδέλτιο είτε στα αντίπαλα ψηφοδέλτια, αλλά είχατε μια παρουσία σε μια τηλεοπτική εκπομπή της Αθήνας. Πολύ ωραία. Και κάνατε μια ιδιαίτερη αναφορά στα ακροπορικά εισιτήρια, όπου είδα στα social media να σας επισημαίνουν και με έντονο τρόπο και με άκομψο τρόπο και ασεβή τρόπο, θα πω, ορισμένοι ίσως, ότι κύριε Αγγελόπουλε δεν είσαστε κοντά στην πραγματικότητα, απέχετε μάλλον πάρα πολύ από την πραγματική εικόνα, από το τι πραγματικά πληρώνει κάποιος για να έρθει στην ΣΑΜΟ.
Και ξέρετε, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά πάρα πολύ στον κόσμο. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πάρα πολύ ακριβά τα αεροπορικά εισιτήρια. Η Νέα Δημοκρατία, σαν κόμμα, δεν θα έπρεπε, σαν κυβέρνηση, όχι σαν κόμμα, σαν κυβέρνηση, δεν θα έπρεπε να έχει μέρη μνήση, ούτως ώστε στην ακριτική Σάμο να μην έχουμε τέτοιες τιμές στις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Καταρχάς, η απάντηση που έδωσα ήταν ακριβώς αληθής. Είναι 247 ευρώ. Σας έχω φέρει τον πίνακα εδώ, στο παραδόσο, για να το σχολιάσετε και με άλλους υποψηφίους. Περιλαμβάνεται και προστίθεται το μεταφορικό σε δύναμο και υπάρχουν και εκπτώσεις. 40% στα ΙΧ από Σάμο. 30% ΙΧ προς τον Πειραιά. 20% στα συνόδευτα ΙΧ που είναι τα καινούργια μέτρα. Συνολικά 277,00 ευρώ. ISO 554 με την κάταση Miles ισχύουν παρακάτω εκπτώσεις στη μέση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που σας είπα. Θα σας πω τώρα το θέμα επί της ακρίβειας. Σας τα λέω αυτά γιατί αυτά είναι. Απλά αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ. Καταλαβαίνω γιατί και κάπου το έχω δει κιόλας. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω. Όχι, είναι ακριβά. Μισό λεπτάκι. Αυτές οι εκπτώσεις αφορούν στο σύνολο των εισιτηρίων. Όχι. Φαντάζομαι πως όχι. Με την κάρτα, όποιος έχει κάρταση Miles. Όποιος είναι κάτοικος του νησιού, το μεταφορικό σου δύναμο που έχει επιστροφή συγκεκριμένη, εγώ προχθές είδα σε συνάδελφο δικηγόρο στο Χαρλόβαση τον πίνακα στο κινητό του τη επιστροφή που είχε. Χ ευρώ με βάση μετακινήσει κτλ. Και το λέω και όχι μόνο για τον. Εδώ τι πρέπει να γίνει. Κατά τη γνώμη μου, για να μπορέσει να γίνει ειδικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πρέπει να ακολουθηθεί με βάση τρίτα νησιωτικότητας ένα μοντέλο ενδιάμεσο τη Σουηδία. Που επιδοτεί τα τέσσερα νησιά που έχει στο βάθος του ορίζοντα που είναι βυθισμένα στο σκοτάδι το χειμώνα, επικαλούμενη κοινωνικό αποκλεισμό, διότι κανείς δεν θα πήγαινε με χάλιμο εκεί, ούτε να δουλέψει να μείνει, ή στα αεροπορικά εισιτήρια της Ισπανίας από μέρους Βαλαρίδης και Ήμπισα, που είναι στο 50% προημίου. Δηλαδή, και δεν εξαρτάται αν εσύ έχεις την ικανότητα να κλείσεις και ξέρεις πώς θα πας τέσσερις μήνες πριν ή πέντε μήνες πριν, το οποίο και αυτό είναι πολύ άκομψο γιατί πρέπει να αλλάξεις και μπορεί να χάσεις το εισιτήριό σου. Δεύτερη κατηγορία ανθρώπων που πρέπει να ωφελούνται, άνθρωποι που έχουν υποχρέωση να ανεβαίνουν στην Αθήνα ή αλλού για ιατρικούς λόγους, ελάχιστο κειμένο εισόδημα, όλοι είναι δικαιούχοι που ταξιδεύουν και αυτοί πρέπει να έχουν ελάχιστο, να μην πω μηδενικό, αλλά πραγματικά ένα πολύ συμβολικό ποσό, όλοι αυτό που επεκτάθηκε ήδη ένστολοι, σώματα ασφαλείας κτλ. Κατηγορίες φοιτητών που ταξιδεύουν και αυτό υπάρχει, αλλά θέλω να διευρυνθεί. Και επίσης όλοι οι Σάμοι, οι Καριώτες, οι Φουρνιώτες που ζουν εκτός Σάμ, που εφόσον έρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, να απολαμβάνουν μια συγκροτημένη, συγκεκριμένη έκπτωση προημίου. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Πώς θα γίνει αυτό λοιπόν, για να αποφύγουμε την παραβία στον ανταγωνισμό, πρέπει στη ρήτα νησιωτικότητας που πιστεύω θα ισχύσει. Να βάλουμε και την ειδική κρατική ενίσχυση γι' αυτό. Αυτή είναι η απάντηση που έχω να δώσω. Ποια ρήτρα ανταγωνισμού. Έχουν διαμορφωθεί μονοπωλιακές καταστάσεις. Οι μονοπωλιακές καταστάσεις κάμπτονται από την κρατική επιχορήγηση εφόσον αυτή επιτραπεί. Να υπενθυμίσω ότι κάποτε το δρομολόγιο τότε Μυτιλήνη ήταν 26.000 το δρομολόγιο και ανέβηκε πάλι η Νέα Δημοκρατία και τον τότε υπουργό, νομίζω, Βλυδιάς Βαβητσιώτης, 95.000. Έτσι καλύφθηκε το. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Συγγνώμη, θα διαφωνήσω εδώ. Εδώ δεν έσπασε το μονοπόλιο. Όχι, επιχορηγήθηκε το μονοπόλιο. Ναι. Έγινε πολύ μεγάλο λάθος. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν έκανα λάθος. Είπα ότι η δημόσια υπηρεσία ανέβηκε ως τιμή για να μπορέσει να έχει κάλυψη δρομολογίων. Το μονοπόλιο για να σπάσει είναι ένα θέμα άλλο. Ποιοι ακτοπλοοί μπαίνουν στον χώρο. Ποια είναι η πρώτη εδώ. Με τη ρύθμιση της πενταετούς ή της δεκαετούς, γι' αυτό είπα την ανάθεση δημόσια υπηρεσία. Θα μπορούσαν ακτοπλόοι διανέμοντες στον γεωγραφικό ελληνικό χώρο και όχι μόνο να έχουν δρομολόγια που είναι οικονομικά πολύ συμφέροντα και δρομολόγια που δεν έχουν βιωσιμότητα. Αυτό θα μπορούσε να φέρει μια σταθερότητα και θα ρίχνουν και τις τιμές. Μελετώ αυτό το θέμα χρόνια. Η απάντηση που έδωσα ήταν απάντηση ουσίας επί των τιμών, διότι πρέπει να προστατεύσουμε και την πατρίδα μας και τα νησιά μας από οποιοδήποτε απόϊχο μιας υπερβολικής χρηματικής που δεν ισχύει, όπως είδατε, επιβάρησης που δεν θα έρχονταν κανένας. Λοιπόν, είμαι γνώση του θέματος και όλα τα σχόλια, ξέρετε, είναι σεβαστά, είναι δεκτά, ακόμα και αν υπερβαίνουν το μέτρο, αλλά η ουσία είναι όχι μόνο αυτή, είναι και άλλη. Λοιπόν, με αυτό το πράγμα, το στοιχείο που σας ανέφερα, μπορεί να προχωρήσει και δεν είδα κάτι άλλο από άλλη παράταξη ως πρόταση ή εισήγηση
που να στέκεται πολιτικά, νομικά και να μην παραβιάσει κανόνες εθνικού και ευρωπαϊκού ανταγωνισμού. Το ίδιο δηλαδή θα μπορούσε να συμβεί και στα αεροπορικά συνδέσεις, στα αεροπορικές συνδέσεις. Ακριβώς έτσι. Μα στην Ισπανία ο κάτοικος του νησιού Χ έχει αμέσως 50% έκπτωση. Και δεν έχει σχέση να ταξιδεύει 12 Αυγούστου ή 5 Οκτωβρίου, γιατί αυτό είναι το βασικό. Ξέρετε, στην αιχμή όλοι έχουμε προβλήματα. Δεν βρίσκουμε εισιτήρια. Εκεί νομίζω ότι είναι κατανοητό. Στην ονόματι μου, εγώ όταν κάλεσα δύο συμμαθητές του γιού μου, του Άγγελου Σιλαμαρή, όταν είδα ότι πληρώσανε, ανησύχησα. Που ήρθαν ξαφνικά, θα πω, οι γονείς τους. Ναι, εκτός μακροχρόνιου προγράμματος. Μεγάλο ποσό, έτσι. Το λέω, μα δεν είναι, δεν κρύβω κάτι. Αυτή είναι η απάντησή μου. Σας το λέω ότι η ειδική μελέτη που γίνεται και που είμαι και επικεφαλής αυτής της εσωτερικής πολιτικής, νομίζω ότι θα αποδώσει. Πιστεύω. Εξαιρετικά, επίσης, μεγάλο θέμα για την τοπική κοινωνία. Συνεχίζει να είναι μεγάλο θέμα, δεν έπαψε ποτέ να ήταν. Στον χώρο της υγείας. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο στο οποίο ο κόσμος δυσανασχετεί, όχι απλά δυσανασχετεί, διαμαρτύρεται και διαμαρτύρεται εντόνως για το γεγονός ότι έχουμε θέματα στην στελέχωση του νοσοκομείου με ειδικότητες και σε ιατρικό προσωπικό καλά και σε υποστηρικτικό. Έχουμε θέματα ακόμα και με τους εξωτερικούς ιατρούς, γιατί δεν έχουμε σύναψη συμβάσεων των ιδιωτών με τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα θέματα υγείας εκφράστηκαν νομίζω με ένα πολύ καθαρό τρόπο από την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής για τα θέματα υγείας του ενίου Δήμου Σάμου. Τότε εκπροσώπησε την Επιτροπή Υγείας που συγκροτείται από 25 διακεκριμένα μέλη της τοπικής κοινωνίας, εκπρόσωπος πολιτοφορέων, ο αείμνηστος Δημήτρης Μαυρατζώτης. Τα θέματα αυτά καλύπτουν και τις θέσεις μου όπως ετέθησαν τότε και όπως θυμάστε ήταν μια πολύ δύσκολη αποστολή εν μέσω διαφόρων και πολύ δύσκολων συγκυριών. Προκηρύξεις θέσεων μαζί. Να μην προκηρύξουμε μία θέση ξεχωριστά. Αν δεν έχουμε καλύψεις επιστήμονες οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη μόνο της αδείας ή να απαλλαγούν από την εφημερία τους μια μέρα, να απαλλαγούν την καλή του ρένια, έχουν ανάγκη κατάρτισης επιστημονικής, ταξιδιού στη χώρα, στο τόπο προέλευσης, αν υπάρχει αυτός, ή και εξειδίκευση, συνέδρια κτλ. Δεύτερον, δίκτυο αγροτικών ιατρίων. Τι σημαίνει αυτό? Το επιχειρήσαμε στον πύργο. Εκεί που υπάρχει αγροτικό ιατρείο και επιτρέπεται, φτιάχνουμε ένα χώρο που να μπορεί να μένει ο γιατρός. Όχι για να μένει μόνιμα, δεν θέλει, αλλά για να μπορεί να μην φεύγει αλωνάρων, να μην φεύγει βράδυ όταν νυχτώνει γρήγορα και να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Τρίτον, η κάλυψη όλων των θεμάτων του νοσοκομείου με βάση εξοπλισμού και συντήρησης. Εδώ η δική μου πρόταση που είναι πιστεύω μακράς πνοής είναι η χωροθέτηση ενός νέου μεγάλου πράσινο νοσοκομείο στο νησί. Και δεν θα μπούμε στην προχωροθέτηση, θα μπούμε ως όραμα, ως στόχευση. Εύκολη πρόσβαση, πράσινες υποδομές, διακριτές θέσεις, συγκεκριμένο προσωπικό, στελέχους, χωρίς να αφιστάμεθα τώρα τις υποχρεώσεις να στελεχώσουμε τα πάντα, γιατί εδώ πέρα πραγματικά είχαμε έλλειμμα και έχουμε έλλειμμα ακόμα. Έτσι, δεν θέλω να φύγω. Αυτό το όραμα ενός μεγάλου καινούριου πράσινου σε στην αντίληψη νοσοκομείου είναι νομίζω για μένα. Ένας μεγάλος σαμιακός στόχος και ένας περιφερειακός στόχος. Και είναι ο Τσιφουρνός παράλληλα με ενίσχυση των κέντρων υγείας, για να μην φανεί ένα κτίριο απλώς και μόνο που θα κάνει 10 χρόνια να γίνει. Αυτό είναι η δική μου εισήγηση στα θέματα που είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και είναι δύσκολα γιατί πιστεύω οπωσδήποτε συμβάσεις με τους ιδιώτες. Και επίσης είναι αυτό που έκανα στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς να το πειραυτολογήσω. Βρήκα στο περιφερειακό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης χώρο, Μιχάλη μου, δίπλα. Για να μπορούν να μένουν οι συγγενείς αυτό που έχουν από απομακρυσμένες περιοχές και να καλύπτουν έστω και ένα βράδυ κάτι. Κύριε Γελόπουλε, αυτά που λέτε, νομίζω ότι οποιοδήποτε διαθέτει λίγο μυαλό αντιλαμβάνεται ότι είναι προς μια σωστή κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά όμως το πρόβλημα παραμένει. Κάποιος ο οποίος πρέπει, μια γυναίκα η οποία θέλει να κάνει μια πασμογραφία, δεν μπορεί να βρει ραντεβού στο νοσοκομείο της Σάμου. Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει μια μαγνητική τομογραφία, δεν υπάρχει μαγνητικός τομογράφος στο νοσοκομείο της Σάμου, θα πρέπει να πάει σε ιδιώτη. Το πιθανότερο είναι να την πληρώσει πολύ ακριβά γιατί δεν είναι συμβεβλημένος ο ιδιώτης με το ασφαλιστικό του ταμείο. Και αυτά είναι προβλήματα τα οποία δεν έχει την πολυτέλεια στον χώρο της υγείας. Κανείς να περιμένει σε βάθος χρόνου να καταληθούν. Πρέπει να είναι άμεσες. Και να είμαι ειλικρινής, απέχουμε από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στη δημόσια δαπάνη υγείας. Κατά μία έννοια η πανδημία έδωσε δυνατότητα. Ναι, αλλά κυβερνάει 4 χρόνια η Νέα Δημοκρατία. Και αν απέχουμε από το μέσο όρο, βαραίνει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, απήχαμε και πολύ πιο πολύ πριν.
Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις θέματα υγείας, γιατί τώρα και όπως είδατε δεν αναφέρθηκα καθόλου στις προηγούμενες καταστάσεις, έτσι. Γιατί πραγματικά τώρα πρέπει να πάμε λίγο μπροστά και να τα αφήσουμε αυτά πίσω. Κρίθηκε η προηγούμενη κυβέρνηση. Όχι, το λέω ναι, γιατί αυτό. Η προηγούμενη δαπάνη, και αυτή τώρα. Η αναλογία στην δαπάνη όμως ήταν πολύ μικρότερη σε σχέση με το μέσο, δημοτικό, μέσο ευρωπαϊκό όρο από ό,τι είναι τώρα. Αναγνωρίζω μία πρόοδο, χρειάζεται να καλύψουμε και πολλά άλλα βήματα, να τρέξουμε κι άλλο, να τρέξουμε και όχι να περπατήσουμε κι άλλα βήματα για να προχωρήσουμε στα θέματα υγείας. Είναι μία από τις προτεραιότητες που πρέπει να υπάρχουν και νομίζω εδώ ότι όλη η κοινωνία θα είναι ενωμένη ανεξάρτητα από το ποιος, τι και πού. Μάλιστα. Γιατί είμαστε στα όρια του χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας. Αν θέλετε να απευθυνθείτε προς τους ψηφοφόρους ή να προσθέσετε κάτι εσείς στην κουβέντα μας. Επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ με βάση τρίτη ανισοτικότητα στην καρία και τους φούρνους. Πρόοδος των σπουδών στη ΣΑΜΟ και εξάρτηση και συνάρτηση των θέσεων εργασίας από τις θέσεις του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και από την ελεύθερη βούληση να μπορούν νέοι άνθρωποι που σπουδάζουν εδώ και είναι από εδώ και όχι μόνο από εδώ να συνδέονται με τις επιχειρήσεις στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ως εγκατεστημένοι στη ΣΑΜΟ. Είναι μια πρωτοβουλία του καθηγητή Χαραλαμπίδη του Πανεπιστημίου Αιγαίου που είναι τους βουλιώτες και αυτή όχι μόνο την εστερνίζομαι, τη διευρύνω για κατά πολύ. Ανάδειξη όλων των παραδοσιακών τοποσίμων της ΣΑΜΟ μέσα από το πρόγραμμα που ήδη κάναμε ως ενίος Δήμος ΣΑΜΟ, αλλά που και εντάξαμε στην στρατηγική μας εξωστρέφειας, στην προσέλκυση ενός τουριστικού προϊόντος και μιας αηφορίας που πρέπει να υπάρχει πάντα, φτιάχνοντας και το περίφημο που δεν προλάβαμε να φτιάξουμε, δίκτυο ορεινών χωριών, ανάδειξη της ορεινότητας. Νέος φορολογικός σχεδιασμός. Αυτό γιατί το λέμε, γιατί πρέπει να ενημερώσω τους φίλους που μας ακούν ότι η Επιτροπή του Δήμου ΣΑΜΟ για το χωροταξικό, ομόφωνη απόφαση που στηρίχθηκε από τον Πανεπιστήμιο Πατρών, κατέληξε σε απορίσματα. Τα απορίσματα πήγαν στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ταγαρά. Ο Ταγαρά είναι μηχανικός και γνωρίζει το θέμα και πήγαν και προφανώς στον εκπρόσωπο της Βουλής, τον καθηγητή κύριο Στεφανάδη. Ποια είναι τα βήματα τα επόμενα, τα οποία αυτό θα είναι ένα μείζον αναπτυξιακό στοίχημα. Έχει οριστεί ο μελετητής, έχει επιλεγεί. Ο οποίος τι λέει, ότι μέχρι το 25 θα καταθέσει τη μελέτη του. Είναι υποχρεωτικό. Και Μιχάλη, απευθύνω έκκληση ανεξάρτητα από τις εκλογές. Να ληφθούν υπόψη όλα τα πορίσματα της Επιτροπής του Ενίου Δήμου ΣΑΜΟ, συν τις παρατηρήσεις και συνεισφορές των δύο Δήμων Ανατολικής και Δυτικής ΣΑΜΟ, ούτως ώστε να ληφθούν υποχρεωτικά υπόψη. Υπενθυμίζω και κατά χρώμα του χρόνου να πω ότι το 2015 σταματήσαμε το χωροταξικό που ήταν κύριο αναξιοκτόνο και περιβαλλοντοκτόνο κατά μία έννοια. 5 ώρες πριν λήξει η προθεσμία. Θυμάστε, παρουσιάστηκε εδώ 15 Οκτωβρίου 2015 και η προθεσμία έλεγε 18 Οκτωβρίου 2015. Καλό λοιπόν τους συμπατριώτες να στηρίξουν μια προσπάθεια που θα έχει άμεσο αποτέλεσμα στην Αθήνα για τον χωροταξικό σχεδιασμό και στα κέντρα αποφάσεων, γιατί μπορεί ο μελετής να το φέρει νωρίτερα και το φέρει τέλος του 23 το πόρισμα. Και για να πληρωθεί η σύμβαση, και τα ξέρουμε αυτά πώς είναι. Λοιπόν, επίσης, προσκαλώ όλους σε μια ειρηνική διαδρομή ανάπτυξης, δημιουργίας και εκπροσώπησης της ΣΑΜΟ σε όλα τα διεθνή φορά. Φτιάξαμε γήπεδα, σχολεία. Δεν τα φτιάξα ο Δήμος μόνο του, η συλλογική προσπάθεια. Αξιοποίησαμε πλήρως τους πόρους. Αναπτύξαμε σε μικρή τριλογία εδώ, πλατεία, αποθήκη, ξενία που εξελίσσατε και θα τελειώσει κάποια στιγμή. Έτσι κι αλλιώς και θετικά, είμαι απόλυτα βέβαιος, ηγεμονικός κήπος. Και όλα τα έργα που έγιναν στην Ικαρία και στη Δυτική Σάμο, όχι εγώ μένα στην Ικαρία προφανώς, με ευπρέπεια και συντονισμό. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Απευθύνω στους συμπολίτες μου, στους αυτοδιοικητικούς, στους φίλους, στους φίλες να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο, γιατί έχει το βλέμμα μπροστά. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον κύριο Αγγελόπουλο και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εκλογές και σας κυρίες και κύριοι που είστε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα.